ήρθε, πώς μου ήρθε. Πού είμαι, εδώ ή εδώ, δεν ξέρω. Πού είμαι, Μέρι, σε σένα. Σε σένα είμαι, λοιπόν. Τι κάνετε, αγαπημένοι μου, she's you when you kiss, she's you when you sleep, καλέ. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε, έχουμε βάλει για τα καλά τα χειμερινά μας τα ρουχαλάκια, γιατί το κρυουλάκι του εκεί όξο το έχει. Και τι αγέρας ήταν αυτό το πρωί. Σηκώθηκα και έβαλα μπλούζα, pullover, ζακέτα και ένα από πάνω πλεκτό παλτό. Έλα, Παναγία μου, λέξτε μου. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς περάσετε το Σαββατοκυριακό σας εσείς. Εμένα ήταν λίγο up and down, η αλήθεια είναι. Είχα κάποια πάνω, είχα κάποια κάτω και κάποιες λίγες στεναχώριες κάποιες φορές, κάποιες λίγες χαρές κάποιες άλλες φορές. Αλλά έτσι είναι η ζωή, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, είναι σκαμπανεβάσματα. Αν περάσετε μια δυσκολία λοιπόν το Σαββατοκύριακο, ελπίζω να έχετε πολύ καλούς φίλους. Καλέ, άμα ξεκινάει έτσι. Ελπίζω λοιπόν να έχετε πάρα πολύ καλούς φίλους, οι οποίοι να είναι εκεί δίπλα σας και να σας στέκονται και φυσικά άνθρωποι που σας αγαπάνε. Γιατί να ξέρετε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στις αναποδιές που πολλές φορές μας τυχαίνουν στη ζωή μας. Και φυσικά είναι όλα μέσα στη ζωή. Και εγώ αυτό θα πω και θα το πω γιατί είχα και. Όχι εγώ. Είχαν εκεί κάποιες αναποδίτες τέλος πάντων μέσα στην εβδομάδα. Αλλά νομίζω ότι το καλό που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε όλοι το χρέος μας σαν φίλοι, σαν σύντροφοι και δεν ξέρω κι εγώ σαν τι άλλο. Κάτσε γιατί εδώ έχουν καλυφθεί όλα και θα με πλακώσει η Αθανασία σε λίγο. Το βλέπεις, Αθανασία, εντάξει, όλα καλά. Εντάξει, χαίρομαι, λοιπόν. Τι κάνετε όμως, αγαπημένοι μου, πώς είστε? Εγώ είμαι εδώ για να σας πω μια πολύ καλή εβδομάδα, μια πολύ γλυκιά εβδομάδα να έχετε. Μια εβδομάδα χριστουγεννιάτικη και μέχρι τουλάχιστον. Μέχρι τέλος πάντων το τέλος των Χριστουγέννων θα είναι μόνο χριστουγεννιάτικη η εβδομάδα. Θέλω να σας πω, καλά, εντάξει, εννοείται το μοιραστώ, αφού μάλιστα ξέρω ότι έχω φάει σίγουρα τα 9 δέκατα του χρόνου μου για το πρώτο on, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Λοιπόν, χθες πήγα στην Πάτρα. Πέρασα φανταστικά. Δεν πήγα για 3 ώρες και γύρισα ουσιαστικά. Ήταν για μένα, τι να σας πω τώρα, λες και έμπαινα σε ένα Λούνα Πάρκ. Αυτό το πράγμα με τους δρόμους, πρώτη φορά στη ζωή μου το βίωσα σε τέτοιο βαθμό, γιατί όσες φορές είχα πάει στην Πάτρα, είτε με πήγαινε κάποιος άλλος, είτε τέλος πάντων τουλάχιστον ο καιρός ήταν σχετικά καλός. Εχθές λοιπόν, στον πηγεμό, ήταν και ακόμα μέρα έξω, οπότε δεν συνειδητοποίησα πολύ, ρε παιδί μου, τη φάση εκεί πέρα που είναι ουσιαστικά μία λωρίδα όλη. Αν πέσει μπροστά σε σανταλίκα, μη σας πω τι έπαθες. Αφήστε το, να μην το λέμε αυτό. Άμα πέσει μπροστά σε κάποιο κτέλ, οτιδήποτε. Ο δρόμος, μιλάμε τώρα για πρέπει να είναι για 150 χιλιόμετρα, έτσι. Δεν ξέρω αν το διανοείστε. Σταμάτα! Μιλάω! Πρέπει να είναι για 150 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν το διανοείστε αυτό που σας λέω. 150 χιλιόμετρα σε μία μόνο λωρίδα. Έπαθα εγκεφαλικό. Και κοιτάξτε αυτό. Okay. Εντάξει. Και έρχεται η ώρα να γυρίσεις. Τι κάνεις όταν έρχεται η ώρα να γυρίσεις? Που είναι βράδυ, που δεν μου χαρίστηκε ο Θεός ούτε για ένα λεπτό, παιδιά. Οδηγούσα 2,5-3 ώρες. Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι μου μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι και τη στιγμή που πάτησε το πόδι μου έξω από το αυτοκίνητο από το σπίτι, τι να σας πω τώρα, δεν σταμάτησε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Και όχι μόνο αυτό. Εκεί που οδηγείς λοιπόν, και έχεις αναμένα, όπως καταλαβαίνετε, τα μεγάλα φώτα του αυτοκίνητου, λαμπειρίζουν μόνο ταμπέλες, τίποτα άλλο. Τώρα λες, ή θα πέσω πάνω στην ταμπέλα, ή θα πέσω πάνω στον κόνο, ή θα πέσω. Μόνο ταμπέλες, τίποτα. Δεν μπορείς να ανάψεις τα μεγάλα τα φώτα γιατί μπερδεύεσαι από το πολύ λαμπείρισμα. Ήταν χριστουγεννιάτικο το κλίμα γενικότερα, στον δρόμο εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αγαπημένοι μου. Αφού σας είπα λίγο έτσι από την. Καλά, αυτό είναι σαν να έχω βάλει μια φουπούλα. Τέλος πάντων, αφού σας είπα λίγο από την εβδομάδα μου, αφού σας είπα λίγο από την ημέρα μου, από την εβδομάδα, από το Σαββατοκύριακό μου, από το πώς πέρασα εχθές, θέλω λίγο να σας αφήσω. Θέλω να μου πείτε κι εσείς έτσι, να μου στείλετε τα μηνυματάκια σας. Στο Σάββα! Σήμερα! Καλέ! Σάββα! Μ' ακούς! Σάββα! Χαρίνα πολλά, ρε! Μάγκα! Έχεις τη γιορτούλα σήμερα. Αμπουλάκι μου. Χρόνια πολλά λοιπόν. Να είστε χαρούμενος, να είστε ευτυχισμένος, παιδιά μου. Αν έχετε κάποιο Σάββα, να τον χαίρεστε. Αν είστε εσείς ο ίδιος ένας Σάββας. Υπάρχει. Ελισάβετ. Αλήθεια. Έχουν κι άλλο για πέσιμες. Σάββας Ελισάβετ δηλαδή. Ωραία λοιπόν. Χρόνια πολλά, παιδιά. Ελισάβετ. Πολύ ωραίο όνομα το Ελισάβετ. Ωραίο, ωραίο. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω εικόνα τη Βασίλισσα. Όλα καλά. Δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, ας φύγουμε λίγο για ένα γρήγορο break, γιατί έχω πολλά να σας πω εδώ τώρα μόλις θα επιστρέψουμε και μόλις θα γυρίσουμε. Έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ου, ο κακός χαμός. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο break. Δεν πάτε πουθενά όμως, γιατί εμείς μπαίνουμε εδώ μόνο.
one. Να χωθώ. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλησπέρα. Εσείς που ανοίξετε τώρα τις τηλεοπτικούς. Α! Παλά, οι καμπάνες χτυπούν Χριστούγεννα. Πέρσι, για πρώτη φορά, σου χάρισα την καρδιά μου. Τι καπάνες χτυπούν Χριστούγεννα. Ναι, θα το κάνει και το σύντομο. Ένα καλό ρε. Χρυσό την καρδιά μου. Τουρούν, τουρούν, τουρούν. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, καλησπέρα σε εσάς που ανοίξετε τώρα τους τηλεοπτικούς σας δείκτες. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα και δάκρυα την εβδομάδα. Είμαστε εδώ για να σπάσουμε φυσικά την ημέρα μας στα δύο. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω να κάνω γυμναστήριο το πρωί, γιατί δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Θα πεθάνω κάποια στιγμή και σίγουρα θα πεθάνω εδώ, στο κοκαλάκι μου. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα, κάτσε να σας πω. Ένας πανικός έχει γίνει τέλος πάντων μέσα σε αυτήν την Σαββατοκύριακο. Έγινε για το δημοψήφισμα εκεί στην Ιταλία. Ένα ναι και ένα όχι, λέει, ήταν εκεί πέρα πάλι κάτω. Ήταν τη Ματέο τη Ρέντσι εκεί. Ο οποίος ο Ματέο το Ρέντσι ήταν υπηρεσιακός, ας πούμε, πρωθυπουργός, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν το χαρακτηρίζω σωστά, δεν είμαι και σίγουρη. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν εκλεγμένος από τον λαό. Ήταν πώς είχαμε εμείς τον Παπαδήμο. Ήταν κάτι, ναι, ήταν ένα τέτοιο πράγμα. Και είπε τέλος πάντων ότι εάν το δημοψήφισμα, που νομίζω ότι το δημοψήφισμα έγινε ουσιαστικά, γιατί ήθελε να βάλει το λαό να ακολουθήσει κάποιες γραμμές συγκεκριμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κάνουμε δηλαδή κάτι που έχουν κάνει εμάς εδώ πέρα κατά πάσα πιθανότητα. Και υπερίσχυσε φυσικά το όχι. Απλά αυτό ο Ματέο δεν έχει πάρει μαθήματα τον Αλέξη. Δεν τα έχει πάρει. Βρέα, αγαπημένη μου. Και είπε τέλος πάντων ότι άμα χάσω θα παραιτηθώ. Έτσι και έγινε λοιπόν και δήλωσε ότι έχασα πανηγυρικά ουσιαστικά και ότι θα παραιτηθώ. Και οπότε σήμερα θα πάει να παραιτηθεί κιόλα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα υπάρξει κάποια κυβέρνηση τεχνοκρατών, κάποια νέα υπηρεσία κυβέρνηση, κάποια διάλυση τη Βουλή, κάποια διάλυση τη Ευρώπη κατά πάσα πιθανότητα, γιατί αυτό βιώνουμε έτσι όπως πάει η κατάσταση. Anyway, τι σα έλεγα. Και έλεγα ότι θα παραιτηθώ. Βρε Ματέο, αφού ξέρεις ότι το όχι, μπορείς να το κάνεις και ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε καταφέρει και το έχουμε κάνει εμείς αυτό. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω γιατί. Προφανώς και εκεί στα έξω βγήκανε πάλι και είπαν διάσημοι celebrities, πολιτικοί και Ιταλοί ότι ψηφίστε ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, ο λαός λειτουργεί αντιδραστικά και ορθώς πράττει λοιπόν. Κάτι που έχουμε ως μεγάλο παράδειγμα και εδώ στην Ελλάδα, όταν βγήκανε πολιτικοί μεγάλοι, αυτοί που μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση εδώ πέρα, και λέγανε ψηφίστε ναι, τι θα ψηφίσαμε, ναι, θα ψηφίσαμε, είναι δυνατόν. Ψηφίσαμε, εντάξει, βάλτε τον εαυτό μου μέσα, κάνει η ψήφο, είναι μυστική, ναι, δεν το συζητάμε. Βγαίνανε από εκεί, βγαίνανε κάποιοι τραγουδιστές, βγαίνανε κάποιοι ηθοποιοί, ψηφίστε ναι. Βρε, μας κορυδεύετε το ίδιο, την ίδια ποιότητα ζωής έχουμε και την ίδια ποιότητα ζωής. Περιμένετε να αποκτήσει ο καθένα τη χρωστά. Τέλος πάντων, το ίδιο έγινε και στην Ιταλία, το ίδιο έγινε και στην Αμερική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν ξέρω πλέον αν είναι επιτεμένη η Τζένιφερ Λόπεζ, η Μαντόνα, όλοι αυτοί. Ακόμα δεν έχει αναλάβει ο πρωθυπουργό μα, ο πρόεδρο τη Αμερική, ο Ντόναλτ Τραμπ. Δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Θα αναλάβει μετά το Γενάρη, 20-22 του Γενάρη, κάπου εκεί θα αναλάβει. Οπότε και θα μάθουμε ποιον θα φυτέψει πρώτον από όλου. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, επειδή εγώ δεν έχω πάρα πολύ χρόνο τώρα και πρέπει να ξαναφύγω πάλι και να σα αφήσω, εννοείται. Έχω όμως 2 λεπτά για να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω να σας πω για το glass. You didn't have to cut me off. Think that it never happened and like we were nothing. And I don't even need your love. Treat me like a stranger and it's if you're someone. You didn't have to do so long. I'm just gonna leave you name your number. And I didn't just to know. Απέξτε το ξέρω, Ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν, έχω να σας πω, παιδιά μου, καλά μου, παιδάκια, για το Glass House. Λοιπόν, We Play Your Wish είναι για την ακρίβεια, όπου έχουμε 6 Έλληνες και Ολλανδούς και έναν Ολλανδό DJ που συμμετέχουν στο Glass House. Θα βρίσκονται στο, να σας πω ακριβώς πού, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Christmas Factory. Και θα είναι πίσω από τα DEX και εμείς θα πηγαίνουμε και μπορείτε να πηγαίνετε εκεί, να ζητάτε το αγαπημένο σας κομμάτι και να κάνετε μία δωρεά στα παιδικά χωριά σας. Αυτό, αγαπημένοι μου, είναι από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, στις 16
του Δεκέμβρη στο The Glass House. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, θα βγάλουμε και live ζωντανή εκπομπή live το απόγευμα εκεί. Κατά πάσα πιθανότητα θα είμαι εγώ αυτή. Οπότε θα σας δω εκεί και θα σας περιμένω εκεί. Ωστόσο, εμείς φεύγουμε για ένα γρήγορο break. Επιστρέφουμε όμως εδώ πέρα για να τα πούμε όλα πολύ πολύ πιο αναλυτικά και φυσικά να κάνουμε φοβερή φανταστική παρέα όπως κάνουμε κάθε μέρα να σώσουμε και θα μας τα δει την αρχή της εβδομάδας. Έχω κάποιο μέσα μου, δεν ξέρω, κάποιο λατήριο με το που ξεκινάμε κατευθείαν και γυρίζουμε από το break. Και κάτι με πιάνει τις γιορτές, μελαγχολία. Μάλλον δεν κάνω ήχη αυτό το κανάλι κατά πάσα που δεν έχω. Με αυτή μου την χριστουγεννιάτικη διάθεση. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Όμως, εμείς σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ. Προσπαθώ να φάω λίγο χρόνο για να, ξέρετε, να μπει το ρεφρέν. Εμείς έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλές κλίψεις και γιορτές, να ξέρετε, εδώ σαν κανάλι, φυσικά σαν MAD, γιατί έχουμε πολλά ωραία πράγματα από τα παλιά, αλλά φυσικά και καινούργια πράγματα και πάντα πράγματα τα οποία είναι εστιασμένα που αλλού στη μουσική μας. Αγαπημένοι μου, αυτό σας το υπόσχομαι. Εντάξει, τώρα και άμα δεν είναι, δεν έγινε και τίποτα. Ελπίζω να έχουμε και κάποιον επόμενο χρόνο, γιατί κανείς δεν ξέρει ποτέ τι θα γίνει μέσα στο 2017. Γιατί μέσα στο 2016 ξεκλειδιστήκαμε γενικότερα σαν ανθρωπότητα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρα. Πάρα πολλές προσωπικότητες μεγάλες έφυγαν από τη ζωή. Σύμφωνα μάλιστα με μια έρευνα που διάβαζα πρόσφατα, για αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, επειδή το έχουμε κάνει λέει, πολύ μεγάλο στο κεφάλι μας, οι περισσότερες προσωπικότητες που έφυγαν λέει, από αυτή τη ζωή, που έφυγαν από τη ζωή, μάλλον μέσα στο 2016, ήταν και λίγο η ώρα τους, ρε παιδί μου. Απλά δεν ξέρω, ίσως εμάς μας κάθανε όλα μαζί, οπότε λίγο το κάνανε και πιο μεγάλο στο κεφάλι μας. Είχαν περάσει το προσδόκιμο ζωή, δεν ξέρω. Ή ήταν άρρωστοι. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, δεν μιλάω για νέους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή, άλλοι μόνο. Αλλά ελπίζουμε να μας βρει το 17. Στέμι Παναγιώτη, και ταξιδεύω κιόλα. Anyway, ελπίζω να μας βρει το 17 όλους καλά. Να σας έχω μια φοβία με τα αεροπλάνα, ρε παιδιά. Εν τω μεταξύ, έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Ειλικρινά έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εννοώ ότι δεν είναι ότι έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, αλλά λόγω της Αγγλίας που ήμουνα, έπαιρνα ένα αεροπλάνο για πλάκα και υπέστρεφα στην Ελλάδα. Και αντίστοιχα έπαιρνα ένα αεροπλάνο και ξαναγύρισα πάλι πίσω. Όμως, πάντα η φοβία μου, δεν ξέρω γιατί, είναι έτσι λίγο μεγάλη. Και μάλιστα ήμουνα και με ένα παιδί που ήταν πιλότος πολύ πρόσφατα και μου έλεγε ότι είναι το πιο ασφαλές μέσα στο αεροπλάνο κλπ. Ναι, εντάξει, οκ, αλλά και πάλι δεν πάβω να έχω αυτή τη φοβία. Άμα την έχετε κι εσείς, σας παρακαλώ, στείλτε μου λίγο τα θετικά σας, τα vibe, τη θετική σας την ενέργεια. Anyway. Έτσι να το ξορκίσω αυτό το πράγμα, να φύγει από πάνω μας. Anyway, λοιπόν, είπαμε για την Ιταλία εκεί πέρα έξω που γίνεται ένας πανικός. Ας ελπίσουμε να. Χειρό, όχι και αντίο στο Ρέντσι. Χαιρετούν λοιπόν τον Ματέο, το Ρέντσι, αγαπημένοι μου. Έχει πάρα πολλά σενάρια για την επόμενη μέρα. Θέλω να σας πω ότι μάλιστα στις κάλπες υπήρχε προσέλευση 65% από τις μεγαλύτερες προσλεύσεις σε εκλογές. Φανταστείτε πόσο πολύ πλέον οι πολίτες εδώ πέρα έχουν συγχαθεί και δεν μιλάω μόνο για την Ιταλία, μιλάω και για εμάς και μιλάω γενικότερα για το κομμάτι της Ευρώπης και το πόσο πλέον θα ξεκλειδιστεί όλο αυτό κάποια στιγμή. Γιατί αυτό συζητιέται πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, καθίστε λίγο να δω τον καιρό γιατί πρέπει να τον δω. Γιατί πρέπει να το πούμε, τι θα γίνει τώρα. Λοιπόν, αφού πεθάναμε στην βροχή εχθές, αφού τη φάγαμε στη μάπα όλη την βροχή, από την Πάτρα μέχρι και εδώ πέρα, 2,5 ώρες δεν σταμάτησε να βρέχει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ένα. Μόνο στις Σύρακες από κάτω που έπαιρνα δεν έβρεχε. Που και εκεί μου πέρταγε τα νερά μπρος του νόσου. Δηλαδή ήμουν σε τέτοια απελπισία. Ο ολοκαθαριστής δεν σταμάτησε να δουλεύει ούτε για ένα λεπτό. Καθώς μου ζαλίστηκε, έλεγα Χριστέ μου, δεν μπορώ. Και ζωστό ο ολοκαθαριστής και όχι στον δρόμο. Anyway, λοιπόν, νεφώσεις τοπικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και στα νότια. Βέβαια, παλά θα έρθει με σποραδικές καταιγίδες.
Γρήγορα τα φαινόμενα όμως δεν θα σταματήσουν. Λοιπόν, μέχρι τους 15 βαθμούς βλέπω εδώ τη θερμοκρασία η οποία θα φτάσει σήμερα. Ναι, δηλαδή κάπου τώρα πρέπει να έχουμε 15 βαθμούς, 14 έξω. Αύριο μέχρι και τους 15 επίσης την Τρίτη και την Τετάρτη μέχρι και τους 13. Δεν βλέπω κάποιες βροχές, η αλήθεια είναι, παιδιά μου. Αλλά θέλω να είμαστε πάρα πολύ καλά εξοπλισμένοι, γιατί πραγματικά λίγο το κρύο ψήλο τσιμπάει κιόλας. Το λες. Ένα τσίπι το κάνει. Και τώρα έτσι για να το σπάσω λιγάκι. Α, εν τω μεταξύ θέλω να σας πω ότι φυσικά ο καιρός ενδείκνεται για σούπα, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μόνο σούπες. Και φοβερό, γιατί κάνουν πάρα πολύ καλές σούπες. Είναι φοβερά αντιοξειδωτικές και όλες οι celebrity εκεί πέρα και όλες οι τραγουδίστρες και αυτές να ξέρετε τι είναι σούπες. Έτσι, δεν ξέρω γιατί άλλα τρώνε σούπες. Γιατί μήπως είναι πολιτοποιημένα και είναι αλεσμένα όλα εκεί πέρα. Ξέρετε τι είναι το πολύ εύκολο σούπα. Άμα θέλετε να φτιάξετε γενικότερα, μπορείτε να τα πετάξετε όλα μέσα και μετά να τα αλέσετε όλα μαζί εκεί πέρα και να τα πάτε μια χαρά φανταστικά και θα σκάσετε κιόλα. Ξέρετε εσείς αυτό, ξέρετε. Μάλιστα, κοτόπουλο δεν χρειάζεται να αυγόψετε κιόλα. Φτιάξτε σούπε που δεν θέλετε, ρε παιδί μου, και αυγολέμονο. Άμα ζορίζετε λίγο εκεί πέρα, θα σα πω άλλη στιγμή που φτιάχνετε το αυγολέμονο. Το πιο βασικό είναι το σταυρό και το φυλάκι. Έτσι για να μην σου κόψει κιόλα. Ούτε και καν. Λοιπόν. Αυτή η κρίσιμη πληροφορία για το αυγολέμονο και εμείς φυσικά είμαστε εδώ πέρα και θέλω, είχα βρει να σας δείξω. Λοιπόν, είχα βρει να σας δείξω πάρα πολύ ωραία, μισό λεπτό γιατί δεν τα έχω χάσει όλα όμως βέβαια. Φορεματάκια πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά φανταστικά. Έχω βρει ένα φοβερό site, πέθανε, μου αρέσει πάρα πολύ, που έχει κομμάτια μόδας και τέτοια, τα οποία μπορείτε να φορέσετε και μέσα στις γιορτές. Μάλλον για τις γιορτές και είναι και φθηνά κιόλας. Τα έχουμε. Άμα το γυρίσεις στο πλάι, να ξέρεις, Τζορτ, δεν ξέρω. Α, όχι, πιάνει καλά. Στο πλάι, για δες το τώρα, το έχουμε. Να το. Λοιπόν, ένα φορματάκι είναι αυτό. Σας δίνω εγώ μερικές προτάσεις έτσι για να τις ξέρετε, για να τις δουλέψετε λιγάκι. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι λίγο μακρύ, είναι έτσι λίγο για πιο μεγάλες ηλικίες. Είναι μια αλήθεια αυτό. Ωστόσο, για εσάς που θέλετε να το παίξετε και λίγο πιο αργά να το πάω. Ωραία. Για εσάς που θέλετε να το παίξετε πιο γρήγορα, πάω αυτά που είναι λίγο ψηλό τέτοιο. Που θέλετε να το παίξετε και λίγο alternative, είστε λίγο alternative. Δείτε εδώ μια ασημένια μακριά τουαλέτα. Τι. Ναι. Και είναι και ευθυνές, να ξέρετε. Είναι max που σας δείχνω τώρα μέχρι και τα 100 ευρώ. Max, αυτό είναι επίσης λίγο πιο μεγαλύτερο. Δείτε. Όχι, ναι, όντως, αλήθεια λέω. Γιατί εγώ θέλω να σας δώσω οικονομικές λύσεις. Αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπετε πάρα πολύ καλά, είναι ένα φορεματάκι έτσι λίγο πιο συντηρητικό, αλλά μπορείτε να φτιάξετε full steel. Εδώ επίσης είναι φορεματάρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι σε όλες τις τελευταίες τάσεις, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, αγαπημένη μου, καθώς έχει το πλισέ και αυτό το μεταλλισέ που είναι επίσης φοβερή τάση. Εδώ θα πάμε σε ένα πιο δαντελένιο και έτσι πιο ρομαντικό στυλ. Η αλήθεια είναι όμως το οποίο ψιλοσκληραίνει κιόλας, γιατί έχει και το μαύρο του. Και φυσικά εδώ πέρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ κλασικό τύπου τσάρλεστον, θα το έλεγα εγώ, φόρεμα. Γιατί είναι, ξέρετε, αυτό που είναι λίγο πιο πάνω από το γόνατο. Με την παγετουλίτσα του. Ωραίο. Εδώ πάμε για κάτι, σε κάτι λίγο πιο σεξι, αλλά παράλληλα και ρομαντικό. Και αυτές είναι οι προτάσεις που είχα εγώ να σας κάνω για να το έχετε έτσι λίγο στο κεφάλι σας. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε λιγάκι. Πάμε να φύγουμε για να επιστρέψουμε. Πάμε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, τι κάνετε, πώς είστε καλά. Ελπίζω να είστε πολύ καλά και να έχετε μπει και εσείς σε αυτή τη διάθεση, γιατί όπως και να έχει, ρε παιδί μου, τα Χριστούγεννα μας βάζουν λίγο σε αυτό το κλιματάκι, έτσι, το πιο κουχουλιάρικο, το πιο ωραίο, το πιο οικογενειακό, το πιο φιλικό ακόμα. Και αν έχετε να δουλέψετε πολύ αυτές τις εβδομάδες, δώστε τα όλα τώρα για να μπορέσετε να ξεκουραστείτε τα Χριστούγεννα και να το βιώσετε. Φέτος στα Χριστούγεννα για μένα, νέα είναι ίδια με παλιά. Θα δω εσένα και εσύ εμένα κι όλα θα είναι τότε μαγικά. Κάνε τη στιγμή μας να κρατήσει, όχι όπως τα γεγκαλικά. Που αρκεί που είσαι εσύ κοντά μου,
μια πρώτη φορά. Έχω στα χέρια μου και λοιπόν, ελπίζω να έχετε πει και εσείς λοιπόν για τα καλά στο κλίμα, γιατί πραγματικά δώστε τα όλα, δουλέψτε τώρα όσο περισσότερο μπορείτε για να μπορέσετε να περάσετε καλά τα Χριστούγεννα και να ξεκουραστείτε πραγματικά. Και να ξέρετε, δεν χρειαζόμαστε και πολλά γενικότερα για να περάσουμε καλά. Ούτε πολλά λεφτά χρειαζόμαστε, ούτε πολλά στολίδια, ούτε τίποτα, η αλήθεια είναι. Μια ωραία έτσι αγκαλιά, γλυκιά και δύο καλά λόγια και νομίζω ότι όλοι το έχουμε. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα όμορφα. Anyway, εμείς όμως είμαστε εδώ, αγαπημένοι μου, γιατί φυσικά για να σπάσουμε την ημέρα στα δύο, εδώ στο Λόκα μας. Φυσικά θα είμαστε και εννοείται μέχρι και το τέλος του χρόνου και ελπίζουμε και τον επόμενο χρόνο και τέλος πάντων όσο μας αντέχετε εσείς και όσο μας κρατάτε εσείς εδώ πέρα. Λοιπόν, έβλεπα ένα πολύ ωραίο θέμα τώρα, είμαστε σε break μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο κοριτσίστικο βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή, θα μου πείτε κοριτσίστικο γιατί. Και ξέρετε, καμιά φορά δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει αυτή η κοριτσίστικη πλευρά μου. Ενώ εγώ όταν ήμουν μικρή, ήμουν φοβερά αγόρο κόριτσο. Δεν συζητάμε δε πώς πήγαινα στο σχολείο. Στο σχολείο πήγαινα μόνο με φόρμες και πούτες και με κοροϊδεύει όλος ο κόσμος. Εννοείται. Γιατί εκεί στα Αρσάκια που πηγαίναμε, έπρεπε να φοράμε μόνο την τελευταία λέξη της μόδας. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ας μην το συζητήσω αυτό. Anyway, έχουμε ένα πολύ κοριτσίστικο θέμα όμως που έχει να κάνει με celebrities. Θα το πετάξω λίγο μπροστά να το δείτε. Οι οποίοι έχουν, celebrities, τέλος πάντων, ναι, κούκλες, οι οποίες έχουν γίνει, celebrities μάλλον, οι οποίοι έχουν γίνει κούκλες. Κάποιοι τους έχουν πετύχει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Άμα, δεν το γυρίσω έτσι, George, για δες το τώρα. Κάποιοι τους έχουν πετύχει πάρα πολύ, γιατί εδώ θα καταλάβετε 100% τι είναι η Marilyn Monroe. Φυσικά μιλάμε για τη Marilyn Monroe. Εδώ μιλάμε για τον Robert Pattinson και την Kristen Stewart, όπου, okay, εντάξει, ο Pattinson δεν το λες πιο πετυχημένο. Πιο πολύ με τον Ken και αν μοιάζει, προφανώς. Υπέρτατη αποτυχία είναι η Beyoncé, υπέρτατη αποτυχία. Πραγματικά είναι κάτι μεταλλαγμένο, κάτι κακό. Εξίσου υπέρτατη αποτυχία είναι και η Jennifer Lopez, όπως μπορεί καλά να δούμε. Όμως το κορμάκι της είναι φανταστικά πετυχημένο. Wow, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Elvis Presley, εντάξει, κάτι έχουν κάνει. Μπράβο, έτσι. Κάτι έχουν κάνει λίγο και έχουν πετύχει το υφάκι του, άμα το παρατηρήσετε. Εντάξει, Farrah Fawcett δεν την προσπερνάω. Jennifer Lawrence, ούτε και καν. Καμία σχέση. Σαν Lara Croft είναι. Οκ. Okay. Εντάξει, όντε η Hayborn σας την περνάω πάρα πολύ. Λίγορα του Twiggy, Χριστέ μου, σαν να το εξορκιστεί το κοριτσάκι του Twiggy. Μα έλεος. Diana Ross, οκ. Okay. Καλή. Καλή. Όχι, τι λες ότι είναι καλή. Ρόζι Οντόνελ, γιατί αυτό τώρα, τέλος πάντων, εσείς δεν τα ξέρετε. Αυτά από τότε δεν ξέρετε, το περνάω γρήγορα. Πρίγκιπας Βίλιαμ και Κέιτ Μίτλετον. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ είναι σαν να μην έχει λαιμό, άμα τον παρατηρήσετε. Κάτι κακό έχουνε. Η Κέιτ Μίτλετον, εντάξει, θα ήθελε να είναι και έτσι γενικότερα. Γκρέις Κέλλη είναι μια καλή απομίμηση. Λίγο πετυχημένη, αλλά εντάξει, μην φανταστείτε και τρελά κιόλας. Όχι, περνάω. Η Σερ, μάλιστα. Σερ, ούτε και καν. Κάτι Ινδιάνος κακός. Όχι, ούτε καν, το προσπερνάω. Elizabeth Taylor. Okay, it's okay. James Dean, τέλος πάντων, έχει πάρα πολλούς. Να δούμε και τη Heidi Klum για να το κλείσω. Γιατί θα μπορούσα να φάω όλη την ημέρα μου έτσι. Ωραία είναι και η Heidi Klum. Εντάξει, πετάξτε το μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, όχι, ξαναβάλτε το μου λίγο, γιατί έχει πιο ωραία τώρα. Sorry. Λοιπόν, αυτή είναι η Katy Perry. Έχουν πετύχει όλο το γύρω-γύρω, εννοείται. Εντάξει. Και εδώ έχουμε και η Nicki Minaj, την οποία την έχουν πετύχει πραγματικά την Nicki Minaj. Άμα πάτε κοντά στην τηλεόραση και το δείτε, δηλαδή, θα τη δείτε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, Frank Sinatra, it's okay. Είναι καλός και ο Frank Sinatra. Μπράβο τους. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα θεματάκια, έτσι, τα περίεργα. Γιατί εμείς είμαστε και εδώ λίγο περίεργοι. Είναι μια αλήθεια αυτό. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, κοιτάξτε τώρα να δείτε, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο πάλι. Θέλω να σας πω δύο πράγματα. Ένα πράγμα έχει να κάνει ως εξής. Θέλω να με προσέξετε πάρα πολύ καλά, διότι. Matt και Purina διαγωνισμός. Είναι αυτός ο φοβερός διαγωνισμός. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι μου στείλατε μηνύματα για το πώς μπορείτε να στείλετε βίντεο. Πλέον η διαδικασία με τα βίντεο έχει τελειώσει. Πλέον είμαστε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να το έχετε στο κεφάλι σας. Τώρα μπαίνουμε και ψηφίζουμε. Για να μπούμε και να ψηφίσουμε όμως το κατοικίδιο που μας άρεσε περισσότερο, μπαίνουμε στο επίσημο κανάλι του Matt στο YouTube, Matt TV Greece. Μπαίνετε λοιπόν μέσα, βλέπετε τις playlist. Υπάρχουν 4-5 βίντεο, δεν θυμάμαι πόσα είναι. Όπου στο κάθε βίντεο υπάρχουν πολλά διαφορετικά ζωάκια. Το κάθε ζωάκι λοιπόν, κάθε σκύλος ή κάθε κατούλα έχει το δικό τους κωδικό από κάτω. Εσείς λοιπόν, για να ψηφίσετε ποιο είναι αυτό που σας άρεσε περισσότερο, θα μπείτε και θα γράψετε τον κωδικό από κάτω σε comment. Όποιος είναι αυτός ο κωδικός που έχει το εκάστοτε σκυλάκι ή κατούλα που εσάς σας άρεσε περισσότερο.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μπορέσουμε να αναδείξουμε εμείς τον νικητή. Αυτό που άρεσε πολύ πολύ περισσότερο. Μην παίρνετε από κάτω δηλαδή και γράφετε σκύλος, γατούλα. Όχι, δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε τον κωδικό για να μπορέσουμε ακριβώς να αναδείξουμε φυσικά τον νικητή. Αυτό που θα κερδίσει την τρόφιμη του για έναν ολόκληρο χρόνο. Θα γίνει ο επόμενος πλήρη να πεταμάσετε και φυσικά θα αποκτήσει το δικό του κανάλι στο YouTube. Τα έχω πει 500 φορές, τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει, οπότε πάμε να ψηφίσουμε. Και τώρα, κάτι ακόμα επίσης. Αφού φύγω από την Πιουρίνα και επειδή έχουμε μπει για τα καλά στα χριστουγεννιάτικο κλίμα και μου αρέσει να το λέω και θα το λέω συνέχεια και όταν θα μπει και το Πασχαλίνο και όταν θα μπει και το καλοκαιρινό. Για να εμείς αυτή την εβδομάδα, φυσικά το τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή, θα βρεθούμε στο Περιστέρι σε 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου για να ανάψουμε όλοι μαζί το δέντρο, τα φώτα του δέντρου. Και όχι μόνο αυτό, μας επιφυλάσσουν φυσικά και πάρα πολλές εκπλήξεις. Όμως θα σας αποκαλύψω μία από αυτές, που είναι η μεγάλη συναυλία με τον Στάν, ο οποίος θα είναι εκεί πέρα με το φέτος τα Χριστούγεννα. Να μας βάλει για τα καλά στο χριστουγεννιάτικο κλίμα, να περάσουμε φανταστικά, να διασκεδάσουμε, να βγάλουμε φωτογραφίες. Εντάξει, είναι και ωραία και στο Περιστέρι, αλήθεια. Είναι στην πλατεία Δημαρχείου. Θα κατέβετε στη στάση μετρό Περιστέρι και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Και εμείς θα είμαστε εκεί πέρα για να κάνουμε όλοι μαζί παρέα. Εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω, γιατί έφυγε και αυτή η μέρα, πέρασε και αυτή η εβδομάδα. Είναι, έφυγε και αυτή η Δευτέρα. Τώρα πάμε και στην Τρίτη και στην Τετάρτη και στην Πέμπτη και στην Παρασκευή. Και τέλος πάντων, για να έρθουν και αυτές οι διακοπές οι φοβερές. Αγαπημένοι μου, σας αγαπώ, σας φιλώ. Θα τα πούμε αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι, να είμαστε εδώ παρέα για να σπάσουμε παρέα την ημέρα μας στα 2. Γεια σας!